Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Σαχπεκίδη, ο οποίος θα μας αναπτύξει την παθοφυσιολογία και τη φυσική ιστορία της εκφυλιστικής νόσου της μητροειδούς βαλβίδος και ποιες είναι οι κλινικές προεκτάσεις του φαινομένου. Κύριε Σαχπεκίδη, είστε γνωστός για την δυνότητά σας ως ομιλητής. Περιμένουμε με αγωνία να σας ακούσουμε. Άρχισε να αγχώνομαι ήδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όταν διάβασα το θέμα, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και άρχισα να αισθάνομαι, θυμήθηκα σχολικές μέρες, όπου λέω, φοβήθηκα μήπως τότε που γράφαμε έκθεση και φοβήθηκα μήπως βγω εκτός θέματος. Γι' αυτό πήρα τον κύριο Κατσαρό τηλέφωνο, του λέω, όταν λέμε εκφυλιστική, τι ακριβώς θέλετε να αναλύσουμε. Και το ξεκαθαρίσαμε ότι είναι μετάφραση του όρου degenerative, δηλαδή θα μιλήσουμε για πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας. Λοιπόν, ορισμός της πρόπτωσης της μητροειδούς βαλβίδας. Ξεκινήσουμε με ορισμένους ορισμούς. Αυτό που έχει επικρατήσει είναι η μετατόπιση τμήματος της γλοχίνας πίσω από το επίπεδο του μητροειδικού δακτυλίου, το νοητό βέβαια, που στη long axis view. Είτε αυτή θα είναι μια 3-chamber view ή ο plax. Δεν μπαίνει η διάγνωση με βάση αυτόν τον ορισμό που έχει επικρατήσει όταν βλέπουμε μετατόπιση της πρόσθετης γλοχίνας συντομή 4 κιλοτήτων. Και αυτό στηρίζεται στην αυτήν την ανατομία που έχει ο δακτύλιος, που μοιάζει με σέλα, οπότε θέλουμε ουσιαστικά να προπίπτει το τμήμα της γλοχίνας κατά αυτόν τον άξονα, στο long axis view, δηλαδή στο πιο χαμηλό τμήμα της γλοχίνας και όχι εδώ. Με τον όρο flail εννοούμε ότι το τελικό τμήμα της γλοχίνας κοιτάζει προς τον κόλπο. Και αυτό στην πρακτικά σχεδόν πάντα συνδυάζεται με ρήξη τενόντιας χορδής. Είναι σημαντικό να μην μπερδεύουμε την πρόπτωση με αυτό που λέμε ψευδοπρόπτωση, όπου δεν έχουμε μετατόπιση της τμήματος γλοχίνας πίσω από το δακτύλιο, αλλά συνήθως σε ασθενείς που έχουν περάσει έμφραγμα πλαγίου τυχώματος ή οπισθίου τυχώματος, έχουμε περιορισμό της κίνησης οπίσθιας γλοχίνας, οπότε η πρόσθεια κάνει αυτό την κίνηση της ψευδοπρόπτωσης. Δεν είναι αυτό πράγμα πρόπτωση. Με βάση λοιπόν αυτόν τον ορισμό που έχει επικρατήσει, ο επιπολασμός της πρόπτωσης της μητροειδούς βαλβίδας κυμαίνεται από 1-3% σε διάφορες μελέτες. Είναι λίγο πιο συχνός στις γυναίκες και βέβαια αποτελεί την πιο συχνή αιτία οργανικής σοβαρής ανεπάρκειας μητροειδούς βαλβίδας στο δυτικό κόσμο. Ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχουν ήδη από εδώ ξεκινάμε με προβλήματα. Τι γίνεται αν προπίπτει όχι το τμήμα Α2, P2 που εμείς βλέπουμε στο long axis view, αλλά προπίπτει κάποιο άλλο τμήμα. Πώς θα το δούμε αυτό το πράγμα? Οπότε λοιπόν, κάποιοι και νομίζω σωστά θεωρούν ότι η πρόπτωση πρέπει να ορίζεται όταν προπίπτει το άκρο της γλοχίνας πίσω από το επίπεδο του νοητού μητροειδικού δακτυλίου και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άξονα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί φυσιολογικά πουθενά, άσχετα με τη δομή σέλας του δακτυλίου. Και όταν απλά προπίπτει το σώμα, ενώ το τελικό άκρο βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του μητροειδικού δακτυλίου, πέρα χρησιμοποιούμε το όρο billowing για την οπίσθια γλοχίνα της μητροειδούς, που είναι πάντα παθολογική, ενώ για την πρόσθεια υπάρχει ένα φυσιολογικό billowing στο long axis view περίπου 2 χιλιοστά και μέχρι 5 χιλιοστά συντομή 4 κιλοτήτων. Αφού λοιπόν τα μελετήσαμε όλα αυτά και έχουμε πει ότι ο ασθενής μας έχει πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, έχουμε δύο βασικές κατηγορίες. Μας τα είπε και η κυρία Μπούτσκου πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοπαθή πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, που είναι αμυγής κατάσταση, και έχουμε τη δευτεροπαθή πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, που συνυπάρχει με διάφορες άλλες παθήσεις. Η πρωτοπαθής πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι σποραδικές. Μπορεί να συσχετίζεται με πρόπτωση της τριγλόχινας και της αορτικής βαλβίδας, σε ποσοστό που δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν κάτι μπαμπάλες μελέτες από το 80, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν κάποια πρακτική σημασία. Ενώ σε ένα ποσοστό υπάρχει και οικογενής πρωτοπαθής πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, η οποία μεταφέρεται με τον αυτοσωμικό επικρατών τύπο, υπάρχει ένας φιλοσύνδετος πιο σπάνιος. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα? Ότι αν βρείτε έναν ασθενή με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, καλό να ζητήσετε να ελεγχθούν και οι πρώτου βαθμού συγγενείς. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να ανήκει σε αυτή την περίπτωση της οικογενής μορφής. Δύο λόγια για την δευτεροπαθή πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας. Αν το δείτε σαν τυχαίο έβριμα, μην ξεχνάτε να ρίξετε μια ματιά και στον άρρωστο. Μπορεί να έχει σύνδρομο Marfan ή σύνδρομο Ehlers-Danlos και να είναι η διάγνωση της πρόπτωσης μητροειδούς βαλβίδας το πρώτο στοιχείο για να οδηγηθείτε σε μια πολύ πιο σημαντική διάγνωση. Και βέβαια υπάρχουν άλλες καταστάσεις
που οδηγούν σε πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, όπως είναι η ρήξη του θυλοειδούς μειός που βλέπετε εδώ μετά από έμφραγμα, ή μια βαριά ενδοκαρδίτιδα, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε έχουν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση και πρόγνωση σε σχέση με αυτό που λέμε πρωτοπαθή πρόπτωση της μητροειδούς βαλβίδας. Πάμε λοιπόν τώρα στο βασικό θέμα της ομιλίας, που είναι η πρωτοπαθής πρόπτωση της μητροειδούς βαλβίδας. Πριν προχωρήσουμε σε αυτήν, ας δούμε λίγο τη φυσιολογική μορφολογία της μητροειδούς βαλβίδας. Ξέρετε ότι είναι ένας σύνθετος οργανισμός. Αποτελείται από τις γλωχίνες, το δαχτύλιο, χτενόντιες χορδές, θυλοειδείς μυς, αριστερή κοιλία. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να δουλεύει καλά η μητροειδής βαλβίδα. Και όσον αφορά τις γλωχίνες, μια μεγάλη σε μέγεθος πρόσθετα γλωχίνα με μικρή περιφέρεια, όπως φαίνεται εδώ και στο 3D, στην αυτό που λέμε LA Surgical View, και μια μεγαλύτερη σε μήκος οπίστια γλωχίνα, με τις μικρές αυτές εντομές που τη χωρίζουν νοητά σε τρία σκάλαψ, το P1, P2, P3, και αντίστοιχα, εντελώς νοητά, λέμε ότι και η πρόσθετα γλωχίνα έχει τρία σκάλαψ και αυτή είναι η ταξινόμηση του Carpentier, που έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, αλλά αυτή έχει επικρατήσει. Και έχουμε και τις συνδεσμικές γλωχίνες. Και εδώ είναι η LA View, όπως βλέπουμε δηλαδή, όπως θα βλέπει ένας χειρουργός, την μητροειδή βαλβίδα να άνοιγε από πάνω τον κόλπο. Εδώ θα βλέπει το τοίο, εδώ θα βλέπει την αορτική βαλβίδα, πρόσθετα και οπίστια γλωχίνα. Και εδώ έχουμε τις δύο βασικές μορφές που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, τις πρωτοπαθούς πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας. Από τη μια έχουμε την όσο του Μπάρλο, που συνήθως βλέπουμε σε νεαρά άτομα, που όλα είναι μεγεθυμένα. Μεγάλος δακτύλιος, παχυμένες πτυχές, πτυχώσεις των πτυχών, επιμικισμένες στενόντιες χορδές, κολποποίηση τμήματος της οπίστιας γλωχίνας, δηλαδή η οπίστια γλωχίνα προσφύγεται πιο ψηλά σε σχέση με το πώς θα έπρεπε. Και από την άλλη έχουμε την ολαστική ανεπάρκεια, που έχουμε ουσιαστικά μια φυσιολογική βαλβίδα πλην συνήθως ενός τμήματος που είναι το P2 σκάλοψ στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να έχει μια μειξωματώδη εκφύλιση και τις περισσότερες φορές έχουμε τενόντιες χορδές που έχουν υποστεί ρήξη. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διάγνωση στους ασθενείς μας. Τι από αυτούς τους δύο τύπους πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας έχουμε. Το υπέρχο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Το 2D Echo τις περισσότερες φορές μας λύνει τα χέρια. Εδώ είναι μια νόσος Barlow. Βλέπετε παχυμένες γλωχίνες, πρόπτωση, billowing. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό που λέμε την μετατόπιση της οπίστιας γλωχίνας της μητροειδούς βαλβίδας προς τον κόλπο. Δημιουργείται ένα mitral annulus disjunction, λέγεται αυτό. Πράγμα είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ εδώ αντίθετα έχουμε μια ενολαστική ανεπάρκεια. Φυσιολογικό μέγεθος γλωχίνων. Και βλέπετε εδώ πέρα μια χορδή που έχει σπάσει και έχουμε ένα flail του P2 σκάλου. Το 3D βέβαια μας δίνει πολύ πιο όμορφες εικόνες, πολύ πιο εύληπτες εικόνες. Εδώ έχουμε μια βαλβίδα τύπου Barlow. Βλέπετε τα παχυμένα τμήματα, πόσο μειξωματώδης είναι αυτή η βαλβίδα, με την πρόπτωση, το billowing που εμφανίζεται σε άλλα τμήματα. Και εδώ μια βαλβίδα με ενολαστική ανεπάρκεια, μια καθόλου φυσιολογική βαλβίδα πλην αυτό εδώ του τμήματος του P2 και κάποιος μπορεί να δει και την τενόντια χορδή που έχει κάνει ρήξη εδώ και κουνιέται. Και βέβαια υπάρχουν και ειδικά software που μπορούν να μας πούν ακριβώς ποιο κομμάτι της βαλβίδας προπίπτει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απλά εντυπωσιακό νομίζω. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο βασικούς τύπους. Νόσος, η νοελαστική ανεπάρκεια, που εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, αφορά συνήθως ένα τμήμα και τις περισσότερες φορές συμβαίνει αυτό μια ρήξη τενόντιας χορδής και φλέλη του P2 σκάλοπ. Και την όσο του Μπάρλο, που εμφανίζεται συνήθως σε νεαρούς ασθενείς, πολλά τμήματα της βαλβίδας είναι προσβεβλημένα και έχουμε σημεία που προπίπτουν, που έχουν billowing. Και γιατί αυτό έχει σημασία, θα μου πει κάποιος. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν έχουμε πρόπτωση μητροειδούς λόγω νόσου του Μπάρλο, ο ασθενής θα πρέπει να κατευθυνθεί σε εξειδικευμένο χειρουργό, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει repair σε αυτή τη βαλβίδα. Αυτοί είναι νέοι ασθενείς, οι οποίοι δεν πρέπει να καταλήξουν με μια μηχανική μεταλλική βαλβίδα. Είναι ελαστική ανεπάρκεια, ένας έμπειρος χειρουργός θα μπορούσε ίσως να την επισκευάσει. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις νόσο του Μπάρλο να ποσιτοκοποιήσεις την βαρύτητα της ανεπάρκειας της μητροειδούς βαλβίδας. Και εδώ έχω κάνει ένα freeze σε διάφορες στιγμές συστολής και βλέπετε πώς ξεκινάει η ανεπάρκεια από αυτό το τμήμα και καταλήγει στο μέσο. Μέθοδοι τύπου PISA, μίζα κτλ. Κατά την άποψή μου, δεν έχω καμία κλινική εφαρμογή σε αυτούς τους ασθενείς. Πρέπει να βλέπετε έμεσα σημεία για να αποφασίσετε αν έχει σοβαρή ή όχι ανεπάρκεια. Επίσης, για το μίζα, ακούγεται. Λοιπόν,
Επίσης, πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς που έχουν νόσο μπάλου δεν έχουν ολοσυστολική ανεπάρκεια, έχουν περισσότερο μπίλογγ. Δηλαδή, η ανεπάρκεια ξεκινάει από το μέσο της συστολής και μετά. Και αυτό αυτόματα μειώνει τη βαρύτητα της ανεπάρκειας. Και κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο το παραγνωρίζουμε πολλές φορές, ότι είναι ότι οι ασθενείς με νόσο του Barlow έχουν ένα πράγμα που λέγεται dead space. Κάθε φορά που συστέλλεται η αριστερή κοιλία, εξωθεί ένα αίμα προς τα εμπρός, ένα κομμάτι φεύγει στον αριστερό κόλπο και υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο παγιδεύεται στο τμήμα εκείνο των γλωχίνων που προπίπτει πίσω από τον νοητό επιτροειδικό δακτύλο, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Μπορεί να φτάσει στα 20-25 μέλ. Και αυτό μάλλον πρέπει να το υπολογίζουμε σαν ανεπάρκεια της βαλβίδας. Δηλαδή, υπάρχουν ασθενείς που λέμε ότι είναι μέτρια ανεπάρκεια με διάφορες μεθόδους και δεν αναγνωρίζουμε πιθανώς αυτό το σημείο και ο ασθενής πιθανώς θα ωφεληθεί από κάποιο χειρουργείο. Αφού λοιπόν αναγνωρίσαμε τον τύπο της πρόπτωσης μητροειδούς που έχουμε, το ερώτημα που μας θέτουν πολύ συχνά οι ασθενείς, τι θα γίνει, ρε γιατρέ, έρχεται ένας ασθενής, έχει μια ήπια πρόπτωση, ήξερε ένα μπίλογγ, έχει ήπια ανεπάρκεια, τι θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί, ένα ερώτημα που ακούμε συχνά. Τα λίγα δεδομένα που έχουμε είναι από την Mayo Clinic, η οποία ουσιαστικά είδαν ασθενείς που έκαναν πολλά διαδοχικά υπερηχογραφήματα με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας και παρατηρήσαν τα εξής. Όσο πιο σοβαρή είναι η ανεπάρκεια της μητροειδούς, αν είναι μετρίου βαθμού τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό, σε περίπου 4 με 5 χρόνια, αυτή θα γίνει σοβαρή, ένα στους δύο ασθενείς. Αλλά ακόμα και ασθενείς που δεν είχαν καθόλου ανεπάρκεια μητροειδούς, ένα στους 20 μέσα σε μια πενταετία μπορεί να αναπτύξει σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς. Τι μας λέει αυτό το πράγμα, ότι δεν καθησυχάζουμε τους ασθενείς, δεν τρέχει τίποτα, έχεις μια πρόπτωση, μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να τους παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς. Κάθε 2, 3, 5 χρόνια, όπως λένε τα guidelines. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Γιατί μπορεί να προκύψει μια ρήξη γλωχίνας, κάτι το οποίο θα αλλάξει όλη τη φυσική πορεία της πάθησης. Και βέβαια το επόμενο ερώτημα είναι που ρωτάνε ασθενείς και ποια είναι η πρόγνωσή μου, τι θα γίνω. Θα πεθάνω νωρίτερα, δεν το ρωτάνε βέβαια, αλλά αυτό υπονοούν πολλές φορές. Αν στηριχτούμε στις πρώτες μελέτες, που τότε γινόταν υπερδιάγνωση της πρόπτωσης μητροειδούς βαλβίδας, γιατί πολύ απλά βλέπαν τη δομή 4 κιλοτήτων και λέγαν ότι περίπου 20% σχεδόν του πληθυσμού είχε πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, όλοι λέγαν ότι είναι μια πολύ καλοήθης πάθηση. Γιατί είναι γνωστό ότι μια πάθηση είναι ιδιαίτερα καλοήθης αν έχει δώσει ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Έχοντας εφαρμόσει τα αυστηρά αυτά κριτήρια για την πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, όποτε θέλετε μπορώ να σταματήσω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει, πρόκειται γενικά για μια καλοήθης πάθηση, η οποία όμως έχει και κάποιες επιπλοκές. Το ποσοστό των επιπλοκών είναι περίπου 1% το χρόνο και αφορά βέβαια την εξέλιξη συμπτωμάτων λόγω σοβαρής ανεπάρξης μητροειδούς που οδηγεί σε χειρουργείο, αφορά λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, εγκεφαλικά και ο κίνδυνος ευφυντίου θανάτου. Μια από τις πιο σημαντικές μελέτες που έχουν γίνει, που είναι σε γενικό πληθυσμό, είναι αυτή των απογόνων του Framingham, όπου ουσιαστικά πήραν τους ασθενείς όλους και τους κάναν υπέρηχο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Και τι είπαν από αυτούς τους 3.500 υπερήχους, ένα ποσοστό 2,4 είχε πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, και από αυτούς 84, μόνο 4 πρακτικά είχαν σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας. Άρα η αίσθηση ήταν ότι ήταν μια πολύ καλοήθηση κατάσταση. Και αυτοί οι ασθενείς δεν διέφεραν σε τίποτα από τους άλλους σε σχέση με ενδοκαρδίτιδα, με αίσθημα παλμών και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι αυτή η μελέτη πάσχει αυτό που λέμε survival bias. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά είδαμε τους ασθενείς που ήταν ζωντανοί εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που είχαν πεθάνει λόγω της πάθησης δεν τους συμπεριλάβαμε. Στην προσπάθειά τους να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έχουμε μια community εντός εισαγωγικών αναδρομική μελέτη από την περιοχή Olmsted County εκεί στη Mayo Clinic, όπου έχουν ένα υπερχογραφικό εργαστήριο και μπορούν να ξέρουν όλοι ποιοι είναι ασθενείς που διαγνώστηκαν με πρόπτωση μητροειδής βαλβίδας. Όχι όλοι, αυτοί που διαγνώστηκαν. Έτσι, γιατί μπορεί να υπήρχαν άλλοι που δεν διαγνώστηκαν. Το οποίο τους παρακολούθησαν, αναδρομική ήταν η μελέτη, είδαν ποια ήταν η εξέλιξή τους στον χρόνο. Και ορίσαν αυτό το πράγμα, τους παρακολούθησαν περίπου 5 χρόνια, ορίσαν αυτό το πράγμα που λέμε mitral valve prolapse related events, που τα βλέπετε εδώ. Και το πρώτο καθησυχαστικό εύρημα είναι ότι η ολική θνητότητα αυτών των ασθενών δεν διέφερε πολύ από την expected mortality, που αυτό ήταν καλό. Αλλά τι είδαν οι μελετητές, ότι υπήρχαν ορισμένα χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς που είχαν σημαντική ανεπάρκεια μητροειδούς και αυτοί που είχαν κλάσμα κάτω από 90%, που πήγαιναν πάρα πολύ άσχημα. Αυτό ήταν ένα 18% του πληθυσμού. Αντίθετα, ασθενείς που δεν είχαν κανένα από αυτούς τους πρωτεύοντες παράγοντες κινδύνου και είχαν ένα από αυτούς τους δευτερεύοντες ή κανένα από αυτούς τους δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου, μπορείτε να τους δείτε εδώ, είχαν άριστη πρόγνωση και υπήρχε η ενδιάμεση κατηγορία ασθενών. Άρα, ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια, με σημαντική ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα, κατευθείαν είναι υψηλού κινδύνου ασθενείς. Δεν μπορούμε να τους καθησυχάσουμε και να τους πούμε ότι έχει μια πάθηση καλοήθης.
Και επειδή μιλάμε για αποσυντικοποίηση, κάτι που το τόνισα και πριν και το τονίζω και τώρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί ένα στόμιο παλινδρόμησης είναι πολύ διαφορετικό αν κρατάει καθ' όλη τη διάρκεια της συστολής και αν καταλαμβάνει, ας πούμε, οδηγεί σε ανεπάρκεια μόνο κατά τη μισή φάση της συστολής. Οι ασθενείς που έχουν μεσοτελεσθητική ανεπάρκεια έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση από αυτούς που έχουν ολοσυστολική. Ένα κομμάτι ασθενών με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας που πάντα έχει φοβερό ενδιαφέρον και απασχολούν στους μελετητές είναι αυτό που λέμε flail μητροειδή βαλβίδα, αυτοί που έχουν ελαστική ανεπάρκεια κατά κύριο λόγο. Και αυτό γιατί συνήθως αν έχεις ρήξει στενώδεις χορδής, έχεις και αυτόματα σχεδόν πάντα σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτούς τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, τα συμπτώματα και κλάσμα κάτω από 60%. Και τι θα κάνουμε λοιπόν, θα τους οδηγήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς στο χειρουργείο? Δηλαδή, ασθενείς που έχουν σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας, θα τους στείλουμε όλους στο χειρουργείο? Αυτό που πρέπει να κάνουμε, μάλλον, με βάση αυτήν εδώ τη μελέτη προοπτική από το Rosenheck, είναι να τους παρακολουθούμε στενά. Αν τους παρακολουθούμε στενά αυτούς τους ασθενείς, μέχρι να εκδηλώσουν συμπτώματα ή να ρίξουν κλάσμα, οι ασθενείς αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και φαίνεται ότι οι ασθενείς με flail lifted έχουν μάλλον λίγο χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με αυτούς με πρόλαψη, χωρίς αυτό να έχει στατιστική σημαντικότητα. Σε αυτή την πολύ κεντρική μελέτη, κατέληξα σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα αναφορικά με τους ασθενείς με το flail leaflet. Θεώρησαν ότι αυτοί οι ασθενείς πολύ πιο γρήγορα εκδηλώνουν συμπτώματα και πολύ πιο γρήγορα χρειάζονται χειρουργείο και σύστησαν ότι αν τους οδηγήσει πολύ γρήγορα αυτούς τους ασθενείς στο χειρουργείο, ωφελείσαι τουλάχιστον από την εκδήλωση συμπτωμάτων, αλλά όχι από την εκδήλωση από το όφελος του θανάτου. Αλλά προσέξτε λίγο, 8 στους 10 ασθενείς που οδηγήθηκαν γρήγορα στο χειρουργείο κάνανε repair. Αν τους οδηγήσει αυτούς τους ασθενείς για αντικατάσταση, δείτε τη θνητότητα. Άρα, αν θέλετε να στείλετε πρώιμα έναν ασθενή με flail leaflet στο χειρουργείο, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι έχει τα χαρακτηριστικά που θα εξασφαλίσουν ένα καλό χειρουργείο και ένα καλό χειρουργό που θα κάνει repair. Δηλαδή, αν βγει ο ασθενής έτσι ή έτσι, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από το να αφήνατε να παρακολουθήσουμε. Έχετε ένα λεπτό. Ωραία. Το προσφέρνω αυτό γιατί το θεωρώ σημαντικό και θα πω δύο λόγια για τις άλλες πιθανές επιλογές που μπορούν να εμφανιστούν σε ασθενή με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας. Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα. Οι ασθενείς αυτοί είναι γνωστό ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με ασθενείς που έχουν φυσιολογική μητροειδή βαλβίδα. Βέβαια, ο απόλυτος αριθμός είναι πολύ χαμηλός. Ασθενείς που έχουν παχυμένες πτυχές και σοβαρή ανεπάρκεια έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Η προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα δεν προτείνεται πλέον. Όσον αφορά τη σχέση εγκεφαλικού και πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, το τοπίο είναι εντελώς θολό, δεν ξέρουμε αν υπάρχει συσχέτιση ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ο ασθενής έχει εκδηλώσει κολπική μαρμαργή, θα πάρει αντιπικτικά. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Και υπάρχει αυτό που υπάρχει μεγάλη έρευνα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, οι οποίοι εκδηλώνουν ευνίδιο θάνατο. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς? Φαίνεται ότι είναι γυναίκες ασθενείς με bileaflet prolapse. Σημαντική μάλλον ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας, που για κάποιο λόγο, λόγω του πολύ έντονου stretch, εκδηλώνουν μυοκαρδιακή ίνωση σε συγκεκριμένα σημεία του μυοκαρδίου. Αυτό συνδυασμό πυροδοτεί αρρυθμίες, που στην κατάλληλη χρονική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Πώς θα ανιχνεύσουμε αυτούς τους ασθενείς? Χρησιμοποιώντας καρδιογραφικά ευρήματα, αρνητικά T 2-3 αμπεφούτ, έκτοπη κοιλιακή δραστηριότητα σύμπλοκη, ευρήματα από τον υπέρηχο. Και βέβαια, αν έχουμε αυτά τα ευρήματα, πρέπει να το στείλουμε να κάνει μαγνητική και να δούμε αν έχει ίνωση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προσήτηση. Τελειώνω. Όταν κάνουμε διάγνωση πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, πρέπει να χρησιμοποιούμε αυστηρά κριτήρια. Γιατί αν δώσουμε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσουμε τον ασθενή μας, ο οποίος βέβαια θα έχει μια άριστη πρόγνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που πούμε ότι ο ασθενής έχει πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας να διαχωρίσουμε τον τύπο. Είναι νοηλαστική ανεπάρκεια ή είναι νόση του Μπάρλοκ. Τόσο για διαγνωστικούς όσο και θεραπευτικούς λόγους. Τουλάχιστον 10% των ασθενών με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα χρειαστούν χειρουργείο για αυτή τη βαλβίδα. Άσχετα με όλες τις υπόλοιπες επιλογές. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που ανέλησα πριν που ανιχνεύουν τους ασθενείς που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς χωρίς διά της αριστερής κοιλίας και χωρίς συστολική της λειτουργίας μπορούμε να τους παρακολουθούμε στενά. Αν και ένα στου δύο από αυτού του ασθενεί θα χρειαστεί χειρουργείο στα 8 χρόνια, ενώ ασθενεί με flail leaflet, χωρί άλλα κριτήρια για χειρουργείο, μπορούμε να του στείλουμε πρόημα για χειρουργείο με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσουμε repair. Και τέλο, ο κίνδυνο ρημότητα ενδοκαρδίτιδα είναι χαμηλό σε απόλυτα νούμερα. Ο κίνδυνο για κεφαλικό δεν τον ξέρουμε.
ενώ ο κίνδυνος για αυνίδιο καρδιακό θάνατο είναι ένα puzzle το οποίο ακόμα δεν έχουμε λύσει, αλλά συσσωρεύονται συνέχεια πληροφορίες. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαχπεκίδη. Επιβεβαιώσατε και πάλι τη φήμη σας. Η εκφυλιστική νόσος της Μητροειδούς, όπως είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Καταγραφή, την VHD2, είναι η δεύτερη σε συχνότητα βαλβιδοπάθεια στο δυτικό κόσμο σήμερα. Και επομένως, είναι καλό που ξεκαθαρίζουμε σιγά-σιγά τα πράγματα, όχι μόνο ως προς τη διάγνωση, αλλά και ως προς τη φυσική ιστορία αυτής της νόσου. Διότι πριν από χρόνια, όταν είχα καλέσει τον κύριο Κουριανίδη να κάνει μια εισήγηση πάνω στον αριθμικό θάνατο στην πρόπτωση Μητροειδούς βαλβίδας, ήταν σαν να είχαμε προβλέψει ότι λίγα χρόνια μετά πολλές δημοσιεύσεις θα έβγαιναν τελευταία οι οποίες θα επανέρχονται σε αυτό το θέμα, δηλαδή στον αριθμικό θάνατο στην πρόπτωση της Μητροειδούς. Και βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ανοιχτά θέματα. Θα δώσω το λόγο στους σχολιαστές για ένα σύντομο σχόλιο ο καθένας αν θέλουν να κάνει. Κυρία Ζαγκλαβάρα. Συγχαρητήρια Βασίλη, εξαιρετική ομιλία και πάλι. Να κάνω μια ερώτηση που είναι πιο πολύ προβληματισμός. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί κανείς να απαντήσει. Νέο άτομο, συνήθως νέα κοπέλα, με Barlow's, με εκφυλιστική νόσο, ανεπάρκεια, σοβαρή, χωρίς διάταση της αριστερής κοιλίας, χωρίς συμπτώματα. Και καθώς την παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, βλέπουμε τον κόλπο της να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Και περνάει σε όλους μας η σκέψη, μήπως μπορούμε να την προστατεύσουμε από το να εγκαταστήσει κολπική μαρμαριγή, εφόσον είναι ένα νέο υγιέστατο άτομο. Από την άλλη, κανένα guideline δεν μας δικαιολογεί να την χειρουργήσουμε με βάση αυτό το κριτήριο. Τις σκέψεις σου. Η σκέψη μου είναι ότι αν κάνει κολπική μαρμαριγή είναι ένα στοιχείο που θα τίνει πέρα του να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι με τι χειρουργό συνεργάζεσαι. Αν ο χειρουργός έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο να διορθώνει βαλβίδες Barlow, που δεν ξέρω πώς οι χειρουργοί έχουν αυτή την εμπειρία, ίσως πιο εύκολα θα μπορούσε να κάνει μια συζήτηση με αυτήν την ασθενή και να της εξηγήσει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τον προβληματισμό σου, χωρίς βέβαια να είσαι μέσα στα guidelines. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αν οδηγείς ένα τέτοιο ασθενή, λέει ο άλλος, εγώ θέλω να την προστατεύσω, πάω στη θυσία, να μην κάνει άλλο διάταση του αριστερού κόλπου και να αποφύγει όλες τις επιλογές. Αν όμως οδηγήσετε μια τέτοια ασθενή να κάνει ένα χειρουργείο, σε έναν χειρουργό που δεν είναι expert, θα καταλήξει με μια μηχανική μεταλλική βαλβίδα και θα παίρνει αντιπικτικά. Που σημαίνει ένα το κίνδυνο του χειρουργείου, που μάλλον είναι χαμηλός, είναι κάτω από 1% πιθανώς, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που δεν λένε, πολλοί δεν λέμε, ούτε εμείς το λέμε, ότι το ποσοστό επιπλοκών από μια προσθετική βαλβίδα ετησίως είναι περίπου 1%. Άρα έχουμε αντικαταστήσει ένα πρόβλημα φόβου, μήπως έτσι, κάτι ο κόλπος, με ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο και δεν ξέρω αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, θα ήθελα να το ακούσω, αλλά νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όταν κάνουμε πράγματα, εκτός να έχουμε expert χειρουργό, δηλαδή Μητροειδούς, δηλαδή το θεωρώ ειδικά για Barlow. Ωραία. Να περάσουμε στον κύριο Κλέτα. Εξαιρετική η ομιλία, κύριε Σαχπεκίδη. Θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, με μια πρώτη ματιά, να βλέπουμε ποια βαλβίδα είναι η κακιά, η παχιά του νέου, η οποία συνήθως είναι Barlow, ενώ είναι εντελώς διαφορετική η βαλβιδική ανεπάρκεια μητροειδική, αυτή που είναι η εκφυλιστική, συμβαίνει συνήθως στο πεδίο, είναι λεπτές κλοχίνες, συνήθως ασβεστομένες και συμβαίνει σε μεγάλους. Είναι εντελώς ξέχωρες αυτές οι δύο ομάδες. Το δεύτερο είναι ένα μικρό σχόλιο ως προς την υπερδιάγνωση της πρόπτωσης, που το είπατε πάρα πολύ ωραία, δώσατε νούμερα στα χιλιοστά που πρέπει να προπίπτει, γιατί να πούμε ότι πολύ συχνά στους ασθενείς που βλέπουμε κάθε μέρα, εάν η αριστερή κοιλία έχει μικρούς όγκους, τότε είναι τόσο μεγάλο το μήκος της πρόσθετας γλοχίνας, η οποία ενώνεται με την οπίστια, που η οπίστια είναι σαν άγκυρα για την πρόσθεια, να το πούμε έτσι, που θα κάνει ένα μικρό βαθμό billowing. Δεν είναι αυτό πρόπτωση. Ας δούμε ο ασθενής εκείνη τη στιγμή ποιοι είναι οι κυκλοφορούν όγκος αριστερής κοιλίας. Και ένα τρίτο και τελευταίο, και στο δικό σας σχόλιο, είναι ότι το βαλβιδικό στρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει δίλημα για το πόσο αν έχει ο ασθενής συμπτώματα ή όχι, αν είναι σημαντική ανεπάρκεια ή όχι, ή ποια είναι η πρόγνωση, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βλέπουμε την βαλβίδα πώς είναι στην προσπάθεια. Να σας πω ότι ένα 35% περίπου από τις μελέτες των βαλβιδικών ανεπαρκειών, των οργανικών, των πρωτοπαθών,
βελτιώνονται στην κόπωση. Που σημαίνει ότι έχουν το οποίο δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει παθοφυσιολογικά, γιατί είναι περίεργη η συσκευή της μητροειδής βαλβίδας, οι οποίοι έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση. Θα δούμε τις πνευμονικές πιέσεις, θα δούμε πραγματικά αν έχει σύμπτωμα ασθενής στην κόπωση ή αν προφασίζεται ότι δεν έχει και το βλέπουμε ποιο είναι το έργο του. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο εκεί που δεν είμαστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ερωτήσεις από το ακροατήριο θα γίνουν στο τέλος. Λοιπόν, προχωράμε. Η ισχυμική